Η πρόταση για αποτέφρωση νεκρών αδέσποτων ζώων στο Δήμο Αλεξανδρούπολης εγκρίθηκε πρόσφατα από το Συμβούλιο της Κοινότητας και τον λόγο έχει πλέον ο Δήμος Αλεξανδρούπολης για την υλοποίησή της. Ειδικότερα, η εισήγηση της Συμβούλου της Κοινότητας Σοφίας Βαλαβάνη αφορά τη διαχείριση περί συλλογή και αποτέφρωση των νεκρών ζώων του Δήμου που βρίσκονται στον αστικό ιστό, καθώς η υγειονομική ταφή και η αποτέφρωση αποτελούν τους μόνους νόμιμους τρόπους διαχείρισης των νεκρών αδέσποτων ζώων. Έγινε μία εισήγηση στο Συμβούλιο της Κοινότητας σχετικά με τη διαχείριση των νεκρών ζώων. Ήταν ένα πρόβλημα το οποίο υπάρχει βέβαια στους περισσότερους δήμους, όπως και στον δικό μας, ήταν η διάθεση των νεκρών ζώων. Η εισήγηση αυτή ψηφίστηκε ομόφωνα. Όπως γνωρίζετε, υπεύθυνοι για την διαχείριση των νεκρών ζώων είναι οι Δήμοι και οι Περιφέρειες. Βέβαια, η Περιφέρεια, αν και τρέχει πρόγραμμα από τον Ιούλιο του 2019 στην περιφέρειά μας για την διάθεση των νεκρών ζώων, εν τούτης μετά από ερώτηση που έκανε το Τμήμα Περιβάλλοντος του Δήμου Αλεξανδρούπολης, η απάντηση ήταν ότι η περιφέρεια και η κτηνιατρική υπηρεσία βασικά είναι υπεύθυνη για την περισυλλογή και τη διάθεση των νεκρών ζώων εκτός αστικού ιστού, δηλαδή στα χωράφια, σε αγρούς, σε εθνικές οδούς, αλλά όχι μέσα στον αστικό ιστό. Έπρεπε λοιπόν να δοθεί μια λύση και για τα ζώα, τα οποία, όπως γνωρίζετε, υπάρχουν νεκρά έξω με τη θλιβερή εικόνα, να είναι έξω από κάδους, μέσα σε κάδους, στους δρόμους κλπ. Η πρόταση αυτή αφορά και την περισυλλογή των νεκρών ζώων και την αποτέφρωσή τους. Προτείναμε να γίνει μια σύμβαση μετά από διαγωνισμό με μια ιδιωτική εταιρεία αποτέφρωσης, ακολουθώντας και το παράδειγμα των Δήμων Κομοτηνής και Ξάνθης, η οποία ιδιωτική εταιρεία με ένα διοντούμενο όχημα θα περισυλλέγει τα νεκρά ζώα από τον Δήμο Αλεξανδρούπολης και θα τα αποτεφρώνει στο αποτεφρωτήριο που υπάρχει στην έδρα της. Για το διάστημα το οποίο θα μένουν τα νεκρά ζώα μέχρι να έρθει η εταιρεία να τα περισυλλέξει, προτείναμε την αγορά 2 καταψυκτών, οι οποίοι θα βρίσκονται σε κάποιο χώρο του δημοτικής έκτασης και θα τοποθετούνται τα ζώα εκεί μέχρι να περισυλλεγούν από την εταιρεία αυτή. Νομίζω ότι ήδη υπάρχει ένα ποσό το οποίο εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο για τη διαχείριση νεκρών ζώων. Υπάρχει αυτό το χρηματικό ποσό, εγκρίθηκε στον προϋπολογισμό του 20 και ήδη ο Δήμος είναι πολύ ευνοϊκά τίθεται σχετικά με το θέμα αυτό. Θα το ξεκινήσει ήδη και θα γίνει η μελέτη για να προχωρήσει και ο διαγωνισμός και να προχωρήσουμε στην εκτέλεση αυτού του προγράμματος.